Η εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς Με λίγα λόγια σχεδόν όλοι όσοι ήταν παρόντες θα μπορούσαν να μιλήσουν καλύτερα για τα έργα τους από αυτούς τους ίδιους. Δεν άργησα να αντιληφθώ ότι και για τους ποιητέ ισχύει αυτό εδώ. Ότι δηλαδή δεν δημιουργούν με τη σοφία αλλά με κάποιο φυσικό χάρισμα. Με κάποια έμπνευση ανάλογη με εκείνη των μάντων και των χρησμοδών. Γιατί πράγματι αυτοί λένε πολλά και καλά αλλά δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτά που λένε. Αυτό μου φαίνεται ότι έχουν πάθει και οι ποιητέ. Και ταυτόχρονα κατάλαβα ότι εξαιτία του ποιητικού του ταλέντου νομίζουν ότι και στα άλλα είναι η πιο σοφία από τους ανθρώπους. Ενώ δεν είναι. Έφυγα λοιπόν και από εκεί με τη σκέψη ότι έχω το ίδιο πλεονέκτημα απέναντί τους όπως και με τους πολιτικούς. Στο τέλος πήγα στους χειροτέχνες γιατί ήξερα ότι εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Ήξερα όμως ότι αυτούς θα τους έβρισκα να γνωρίζουν πολλά και καλά. Και σε αυτό δεν διαψεύστηκα, γιατί γνώριζαν αυτά που εγώ δεν γνώριζα. Και ως προς αυτά ήταν σοφότεροι από μένα. Αλλά άνδρες Αθηναίοι μου φάνηκαν να έχουν το ίδιο ελάττωμα με τους ποιητέ και οι καλοί καλλιτέχνες. Επειδή ασκούσε καλά την τέχνη του, ο καθένας από αυτούς νόμιζε ότι και στα άλλα είναι πάρα πολύ σοφός. Και αυτό το σφάλμα του σκίαζε και εκείνη τη σοφία τους. Και έτσι λοιπόν κατέληξα να αναρωτιέμαι για να δικαιώσω το χρησμό τι θα προτιμούσα. Να είμαι όπως είμαι. Δηλαδή να μην είμαι ούτε σοφός με τη δικιά του σοφία αλλά ούτε και αμαθής με τη δικιά του αμάθεια ή να είμαι και σοφός και αμαθής όπως εκείνη. Απαντούσα λοιπόν και στον εαυτό μου και στον χρησμό ότι είναι καλύτερα να είμαι όπως είμαι. Από αυτήν τη συνήθεια, άνδρες Αθηναίοι, γεννήθηκαν πολλές έχθρες εναντίον μου και μάλιστα τόσο δυσάρεστες και βαριές ώστε να γεννηθούν από αυτές πολλές συκοφαντίες και να μου βγει το όνομα ότι είμαι σοφός. Γιατί κάθε φορά που αποδεικνύω την άγνοια κάποιου νομίζουν οι παρόντες ότι είμαι σοφός σε αυτά που εκείνος δεν γνωρίζει. Όπως φαίνεται όμως άνδρες, ο Θεός μόνο είναι πράγματι σοφός και με αυτόν τον χρησμό αυτό λέει ότι η ανθρώπινη σοφία έχει μικρή αξία. Ίσως και καμία. Και πιθανόν να υποδεικνύει τον Σοκράτη και να χρησιμοποιεί το όνομά μου φέροντα με για παράδειγμα σαν να ήθελε να πει «Εκείνος από εσά είναι άνθρωποι ο σοφότερος που σαν το Σοκράτη γνωρίζει ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι διόλου σοφός». Όλα αυτά λοιπόν εγώ ακόμα και τώρα γυροφέρνω, εξετάζω και ερευνώ, ακολουθώντας τα λόγια του Θεού οπότε αν νομίζω ότι κάποιος είναι σοφός, είτε συμπολίτης μας, είτε ξένος, και όταν έχω την αίσθηση ότι δεν είναι σοφός, βοηθώ τον Θεό αποδεικνύοντάς το. Όντας απασχολημένος με αυτό το έργο, δεν ευκαιρώ ούτε για την πόλη να κάνω τίποτα αξιόλογο, ούτε για την οικογένειά μου. Αλλά βρίσκομαι σε φοβερή φτώχεια, υπηρετώντα τον Θεό. Εκτός από αυτά όμως, οι νέοι που με ακολουθούν με τη θέλησή τους και είναι εκείνοι που έχουν τον περισσότερο χρόνο διαθέσιμο, οι πιο πλούσιοι, ευχαριστούνται να με ακούνε να εξετάσω τους ανθρώπους και πολλές φορές με μιμούνται και αυτοί. Προσπαθούν έπειτα να εξετάσουν και άλλους και βρίσκουν όπως φαίνεται μεγάλη ευθονία από ανθρώπους που νομίζουν ότι γνωρίζουν κάτι ενώ λίγα πράγματα μόνο γνωρίζουν ή και τίποτα. Τότε Όσοι εξετάζονται, εξοργίζονται με μένα, αλλά όχι με εκείνου. Λένε μάλιστα ότι υπάρχει κάποιο άθλιο ο κράτη που διαφθείρει του νέου. Και όταν του ρωτάει κανεί τι κάνει και τι διδάσκει για να πετυχαίνει κάτι τέτοιο, δεν έχουν τι να απαντήσουν, γιατί δεν το ξέρουν. Για να μην φανεί όμω ότι δεν έχουν τι να πούν, λένε ότι έχουν πρόχειρο εναντίον των φιλοσόφων γενικώ πως ερευνά ό,τι συμβαίνει στον ουρανό και κάτω από τη γη, ότι δεν πιστεύει στους θεούς και ότι κάνει το λάθος να φαίνεται σωστό. Γιατί την αλήθεια νομίζω δεν θα ήθελα να πούν ότι προσποιούνται πως γνωρίζουν ενώ τίποτα δεν γνωρίζουν. Καθώς είναι λοιπόν φιλόδοξοι και φανατικοί και πολλοί και μιλάνε όλοι μαζί και πιστικά για μένα, έχουν γεμίσει τα αυτιά σας και από παλιά και τώρα, συκοφαντώντα με άγρια. Από αυτούς είναι και ο Μέλιτος και ο Άνιτος και ο Λύκων που με επιτέθηκαν. Ο Μέλιτος οργιζόμενος για λογαριασμό των ποιητών, ο Άνιτος υπερασπιζόμενος τους πολιτικούς και ο Λύκων τους ρήτωρες. Ώστε όπως έλεγα στην αρχή θα απορούσα να κατόρθωνα να βγάλω από το μυαλό σας σε τόσο λίγο χρόνο αυτές τις οικοφαντίες που έχουν συσσωρευτεί. Αυτή είναι, άνδρες Αθηναίοι, η αλήθεια. Και σας τη λέω χωρίς να σας κρύψω τίποτα απολύτως και χωρίς να παραποιήσω τίποτα. Παρόλο που ξέρω ότι για τον ίδιο λόγο σας γίνομαι μισητός. Αυτό άλλωστε είναι απόδειξη ότι λέω την αλήθεια και ότι από εδώ ξεκινούν οι συκοφαντίες και ότι αυτές είναι οι αιτίες. Και είτε τώρα, είτε άλλοτε να εξετάσετε αυτά, θα βρείτε ότι είναι έτσι. Για όσα λοιπόν με κατηγορούσαν οι πρώτοι μου κατηγοροί, αρκεί για σας αυτή μου η απολογία. Στο μέλη του τώρα, τον καλό και αφοσιωμένο στην πόλη, όπως λένε, και στους πρόσφατους κατηγόρους μου, θα προσπαθήσω να απολογηθώ. Πάλι λοιπόν επειδή πρόκειται για άλλους κατηγόρους, ας ακούσουμε το κατηγορητήριό τους. Λέει περίπου τα εξή. Λέει ότι ο Σοκράτης είναι ένοχος επειδή διαφθείρει τους νέους και δεν πιστεύει στους θεούς της πόλης, αλλά σε άλλους καινούριου δαίμονες. Τέτοια λοιπόν είναι η κατηγορία. Ας την εξετάσουμε λεπτομερώς. Λέει λοιπόν ότι είμαι ένοχος επειδή διαφθείρω τους νέους. Εγώ όμως λέω, άνδρες Αθηναίοι, ότι είναι ένοχος ο μέλητος, επειδή αστιεύεται σοβαρά, σέρνοντας με μεγάλη επιπολαιότητα ανθρώπους στα δικαστήρια, προσποιούμενος ότι ενδιαφέρεται και φροντίζει για πράγματα για τα οποία ποτέ δεν νοιάστηκε. Και θα προσπαθήσω να σας αποδείξω ότι πράγματι έτσι είναι. Έλα λοιπόν μέλητε και πες μας. Υπάρχει τίποτα άλλο που να σε ενδιαφέρει πιο πολύ από τη βελτίωση των νέων. Όχι βέβαια. Έλα λοιπόν και πες αυτούς εδώ ποιος τους κάνει καλύτερους. Γιατί είναι φανερό ότι το ξέρεις αφού ενδιαφέρεσαι. Έχοντας βρει εκείνον που τους διαφθείρει, όπως λες, με φέρνεις εδώ ενώπιον των δικαστών και με κατηγορείς. Έλα πες μας τώρα ποιος τους κάνει καλύτερους. Φανέρωσέ τον σ' όσους μας ακούν. Βλέπεις Μέλιτε, ότι σιωπάς, ότι δεν έχεις τι να πεις. Δεν νομίζεις ότι σιωπήσουν εντροπή, ότι αποτελεί αρκετή απόδειξη για τον ισχυρισμό μου, ότι δεν νοιάζεσαι καθόλου για αυτό το ζήτημα. Αλλά πες μας φίλε μου, ποιος κάνει τους νέους καλύτερους. Οι νόμοι. Μα δεν ρωτάω αυτό αγαπητέ μου. Αλλά ποιος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια θα έχει πρώτα μάθει και τους νόμους. Αυτή Σοκράτη οι δικαστές. Τι λες Μέλτε. Αυτοί εδώ είναι ικανοί να μορφώνουν τους νέους και να τους κάνουν καλύτερους. Ασφαλώς. Όλοι γενικά ή μόνο μερικοί από αυτούς. Όλοι γενικά. Καλά τα λες Ματινίρα. Μεγάλη έχουμε αυτονία από ωφέλιμους ανθρώπους. Και αυτοί εδώ οι ακροατές τους κάνουν καλύτερους ή όχι. Και αυτοί. Και οι βουλευτές και οι Μήπω τότε μέλητε τα μέλη τη Εκκλησία του Δήμου, οι εκκλησιαστέ, διαφθείρουν του νεότερου, ή και εκείνοι όλοι γενικά του κάνουν καλύτερου. Και εκείνοι. Όλοι λοιπόν, όπω φαίνεται οι Αθηναίοι, του κάνουν καλού και άξιου εκτό από μένα. Και μόνον εγώ του διαφθείρω. Έτσι λε. Έτσι ακριβώ. Μια του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς